το Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στη Λέσβο, στα Βατερά. Είμαστε εδώ πέρα γιατί μπορείς να πετύχεις 10 σε 1. Είμαστε εδώ πέρα διότι αφού περάσεις αυτό τον Χήμαρο, ένα παλιό ποτάμι που υπάρχει εδώ πέρα, μπορείς να κατευθυνθείς προς σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, προς το ακροτήριο Άγιος Φωκάς. Καταρχήν εδώ είναι η αρχαία Βρύσα, υπάρχει και παλαιοχριστιανικός ναός λίγο παρακάτω, γκρεμισμένος πια ερείπια, πάνω του έχει χτιστεί ένας νεότερος ναός και προφανώς με οικοδομικό υλικό από τον αρχαίο. Υπάρχει ο ναός του Βρυσαγενούς Διονύσου. Βέβαια ο Βρυσαγενής γράφεται με γιώτα και όχι με ήττα που λέει αυτή εδώ η πινακίδα ή η καφέ της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Και ακόμα πιο κάτω, περίπου εκεί που είναι το ακροτήριο του Αγίου Φωκά, όπως λέγεται σήμερα, ήταν ο ναός του Φαλήνος Απόλλωνος. Αυτά σημειώστε τα, διότι και ο Διόνυσος και ο Απόλλων έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τις αρχαίες λατρείες εδώ στην υπέροχη Λέσβο. Εμείς όμως πάμε να κατευθυνθούμε σε ένα πολύ σπουδαίο μυκηναϊκό εύρημα της περιοχής. Είμαστε εδώ σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ευρήματα της Λέσβου. Είμαστε στα Βατερά, περίπου στην αρχαία Βρύσα. Είμαστε εδώ πέρα διότι υπάρχει ένα εύρημα το οποίο επισημοποιεί την ιστορία της μυθολογίας που κάποιοι νομίζουν ότι είναι παραμυθολογία και την περνάνε για παραμύθι. Είμαστε εδώ στο πηγάδι του Αχιλλέα. Όταν ο Αχιλλέας ερχόμενος με τους φθίες, με τους μυρμιδόνες για την Τρία, για την Τροϊκή Εκστρατεία, σταμάτησε εδώ σε αυτή την υπέροχη, τεράστια, μεγάλη παραλία των Βατερών για να ξαποστάσει και για λίγο, αλλά έπρεπε να ποτίσει το υπηκό του, τα άλογά του. Τότε λοιπόν, επειδή δεν είχε νερό ο τόπος, ο Αχιλλέας έκανε αυτό το πηγάδι εδώ, έφτιαξε αυτό εδώ το πηγάδι και έφτιαξε δίπλα ποτίστρες για να ποτιστούν τα άλογά του, το υπηκό του. Η πηγαδοποιία φαίνεται είναι μια τέχνη την οποία γνώριζε ο Αχιλλεύς και μάλιστα πολλά πηγάδια έκτοτε φέρνουν το όνομά του σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σαν αχιλλεοπήγαδα ή αχιλλειοπήγαδα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια στη Φθιώτιδα. Ένα λοιπόν από αυτά τα πηγάδια που έφτιαξε ο Αχιλλέας βρίσκεται εδώ. Στο χείλος του μπορούμε ακόμα να παρατηρήσουμε τις σχισμές που έχουν χαράξει πάνω στην πέτρα τα σχοινιά καθώς αντλούσαν το νερό μέσα από αυτό εδώ το πηγάδι, δίπλα οι ποτίστρες, πιο εκεί η αρχαία Βρύσα κλπ. Εάν αναλογιστούμε βέβαια ότι η τέχνη της πηγαδοποιίας είναι εξόχως ελληνική και ότι τα αρχαιότερα πηγάδια, πέτρινα πηγάδια στον κόσμο βρίσκονται, έχουν βρεθεί στην Κύπρο και είναι πολλά και είναι 11.000 χρόνων, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο αρχαία τέχνη είναι η τέχνη της πηγαδοποιίας, η οποία δυστυχώς σήμερα εξαλείφεται και δεν υπάρχουν πηγαδοποιοί δυστυχώς στην Ελλάδα και φυσικά ούτε κάποια σχολή να διδάσκει στα παιδιά που ίσως θα θέλανε, κτιστάδες, πετράδες ή πελεκάνοι, πώς θα μπορούσαν να φτιάξουν ή πώς θα συντηρηθεί αυτή η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, η τέχνη της πηγαδοποιίας. Από εδώ λοιπόν έφυγε ο Αχιλλέας για την Τρία. Όταν γύρισε, δεν ξέρουμε πού ετάφη. Θα το δούμε.
Ας αναλογιστούμε βέβαια ότι εδώ ο Αχιλλέας βρήκε μια πανέμορφη κόρη, την Βρύσα ή Βρυσιίδα, και την πήρε μαζί του με τη γνωστή ιστορία για την τροϊκή εκστρατεία στον εμφύλιο των Ελλήνων Τροϊκό Πόλεμο. Από το όνομα αυτής της όμορφης κόρης πήρε το όνομά του το χωριό που είναι λίγο παραπάνω από εδώ, η Βρύσα.